Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι ειδήσεις της Κυριακής από το Art Channel. Πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο των 29 πεσών των ξυλαγανιωτών κατά την βουλγαρική κατοχή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι ειδήσεις της Κυριακής από το Art Channel. Πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο των 29 πεσών των ξυλαγανιωτών κατά την βουλγαρική κατοχή. Επιμνημόσυνη δέηση ακολούθησε στο μνημείο των πεσόντων. Τους κεκυμένους δούλους του ανάπαυστον παρόρων αυτών πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μίας θεότητος ευσεβώς υμνησομευόντες. Άγιος Υιό Πατήρο Άναρχος, ο συνάναρχος Υιός και Θείο Πνεύμα. Με βλάβια πραγματοποιήθηκε το μνημόσυν των 29 πεσόντων ξυλαγανιωτών κατά τη βουλγαρική κατοχή. Μνημόσυν στον Ιερό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών πραγματοποιήθηκε ενώ ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των πεσόντων. Το 1944, 29 παλικάρια της Ξυλαγανής, επειδή δεν άντεχαν την βάρβαρη καταπίεση που είχαμε από τις δυνάμεις κατοχής, συνοήθηκαν και ανέβηκαν στον Ορεινό Όγκο στον αγώνα τους για να σχηματίσουν μια ομάδα. Στην προσπάθειά τους όμως αυτή και στη θέλησή τους να ενωθούν με άλλες δυνάμεις της εθνικής αντίστασης, προδόθηκαν, συνελήφθησαν, αφού βασανίστηκαν σκληρά, εκτελέστηκαν. Αυτό το γεγονός τιμά σήμερα η Ξυλαγανή. Εμείς οι μεγάλοι στην ηλικία το έχουμε ζήσει και οι νεότεροι στους οποίους το έχουμε μεταδώσει. Θέλουμε να έχουμε τη μνήμη των ανθρώπων αυτών μέσα στην ψυχή μας. Και για να μην είναι άσβηστη η μνήμη, κάθε χρόνο κάνουμε το μνημόσυνό τους. Γιατί οι 29 αυτοί συμπατριώτες μας γράψαν μια από τις ενδοξότερες σελίδες στην τοπική μας ιστορία. Μια επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής της Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Χρύσα Μανολιά για την κύρωση της συνθήκης για την θέσπιση συντάγματος της Ευρώπης. Το παρόν σύνταγμα αποτελεί μια ρεαλιστική απάντηση στις προκλήσεις αποτελεσματικότητας και δημοκρατικότητας. Επίκαιρη επερώτηση κατέθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Χρύσα Μανολιά στη Βουλή για την κύρωση συνθήκης για τη θέσπιση συντάγματος της Ευρώπης. Το παρόν σύνταγμα αποτελεί μια ρεαλιστική απάντηση προκλήσει αποτελεσματικότητας και επίκαιρη επερώτηση κατέθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Χρύσα Μανολιά στη Βουλή για την κύρωση συνθήκης για τη θέσπιση συντάγματος της Ευρώπης. Το παρόν σύνταγμα αποτελεί μια ρεαλιστική 25 κρατών μελών και αύριο των περισσότερων κρατών μελών. Καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτική ένωση με εντονότερο δημοκρατικό περιεχόμενο και αξίες σε μία ομοσπονδιακή λογική. Χωρίς το Σύνταγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει, κατά τη γνώμη μου, να επιβιώσει. Χωρίς το Σύνταγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει, κατά τη γνώμη μου, να επιβιώσει ως ενιαίο συνεκτικό σύνολο με θεσμική ικανότητα να διαμορφώνει πολιτικές και να λαμβάνει αποφάσεις. Σαφώς και δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι με τις προβλέψεις του συντάγματος που συζητάμε λύνονται τα προβλήματα και δίνονται όλες οι λύσεις και ότι θα αρχίσουμε ξαφνικά αύριο να ζούμε σε μια Ευρώπη χωρίς ανεργία, σε έναν παράδεισο ευημερίας, δικαιοσύνης, συμμετοχικής δημοκρατίας. Ούτε μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι οι διάφορες διατάξεις του δεν θα έπρεπε να είναι πιο προωθημένες. Όμως, αν η ερώτηση είναι, λέμε ναι ή όχι σε αυτό, η απάντηση πρέπει να είναι ναι. Γιατί? Μερικά γιατί θα μπορούσαν να είναι τα παρακάτω. Πρώτα γιατί υπερτερεί σε όλους τους τομείς και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου σε σχέση με όλες τις προϋπάρχουσες συνθήκες και σε σχέση με τη συνθήκη της Νίκαιας υπό την οποία λειτουργούμε σήμερα και υπό την οποία θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε και αύριο αν το Σύνταγμα απορριφθεί.
γιατί θέτει ως ρητό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δημιουργία μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και την πλήρη απασχόληση αντί της ανοιχτής οικονομίας της αγοράς που προβλέπει η συνθήκη της Νίκαιας. Γιατί θέτει τις βάσεις για ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Οι ρυθμίσεις του μπορεί να αποτελούν να αποτελέσουν την αφετηρία για την διεκδίκηση κοινωνικών πολιτικών που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, η κυρία Μανολιά τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα έχει ενσωματωμένη τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που τους προσδίδει για πρώτη φορά ισχύ νόμου και επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στο Δικαστήριο των Κρατών Μελών να επιβάλλουν την εφαρμογή των διατάξεών της. Έτσι, υπάρχει πια νομική δέσμευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθεί την ισότητα των φύλων, την αλληλεγγύη των γενεών, την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Στον λίγο χρόνο που έχουμε, θα ήθελα να πω τελειώνοντας ότι το νέο Σύνταγμα, πίστη μας είναι ότι παρά τα όποια ελλείμματά του, αποτελεί ένα θετικό βήμα προς μια πιο δημοκρατική, πιο αποτελεσματική και πιο κοινωνική Ευρώπη. Καθώς περιλαμβάνει ουσιαστικά στοιχεία κοινωνικής ευαισθησίας και δημοκρατίας, με αυτά ως νομική πια βάση μπορούν με αγώνες συνεχής να προωθούνται ανάλογες ευρωπαϊκές πολιτικές. Πανελλήνια άσκηση έρευνας εγκλωβισμένων ατόμων από κατεστραμμένο κτίριο πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης σε συνεργασία με το Δήμο της Κομοτηνής. Πανελλήνια άσκηση έρευνας εγκλωβισμένων ατόμων από κατεστραμμένο κτίριο πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής. Σήμερα πραγματοποιούμε μια πανελλαδική άσκηση ετοιμότητας αντιμετώπισης καταστροφών, δηλαδή σεισμούς και τέτοια. Φυσικά με τη βοήθεια του Δήμου Κομοτηνής βρέθηκε το κτίριο αυτό που ήταν για κατεδάφιση. Το ρίξαμε τεχνικά έτσι ώστε να δουλέψουν τα συνεργεία από όλη την Ελλάδα που έχουν έρθει με διάφορα μηχανήματα και παράλληλα να εξασκηθούν τα άτομα πάνω στο αντικείμενο αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Κομοτηνής που με την βοήθειά του αυτή μπορούμε και εμείς σαν εθελοντές να εκπαιδευτούμε πάνω στο αντικείμενο μας. 65 άτομα απασχολήθηκαν στην άσκηση αυτή. Προς τα 65 άτομα, φυσικά τμηματικά, για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν κάποιες κούκλες που έχουν βάλει μέσα και κάποια ζωντανά θύματα που θα μπουν μετά. Το επίπεδο είναι ικανοποιητικό, σχολεία στο μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Γεώργιος Καλογερόπουλος. Πάει και στην ελληνική επικράτεια σε σεισμούς, βλέπει Ρικομέξ, Αίγιο, και στο εξωτερικό έχουμε πάει Αλγερία, Μαρόκο, Τουρκία. Στα πλαίσια βέβαια πάντα των διασωστικών αποστολών, γιατί έχουμε και ανθρωπιστικές αποστολές. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, αλλά είμαστε στην αρχή αυτού του δρόμου. Ασκήσεις σαν τη σημερινή μας βοηθούν να αποκτήσουμε εμπειρία κυρίως. Τα μέσα μας είναι αρκετά καλά και με τη βοήθεια και του ελληνικού κράτους. Υπάρχουν αρκετές χορηγίες που μας έχουν καταστήσει αρτιότερα εξοπλισμένους. Και θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο στην αρχή όμως. Έχουμε λίγο δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε τα επίπεδα των ξένων, οι οποίοι έχουν πίσω προϊστορία πολλών ετών. Η ελπίδα του Αντιδημάρχου Κομοτηνής Παύλου Δαμιανίδη αλλά και όλων μας είναι η άσκηση να μην γίνει σε πραγματική κλίμακα. Ο Δήμος ανταποκρίθηκε θετικά και σε συνεργασία μαζί τους οργανώθηκε η σημερινή ημέρα, όπου γίνεται, όπως βλέπετε, μια επιχείρηση διάσωσης ατόμων σε ένα γκρεμισμένο κτίριο. Είναι μια θετική προσπάθεια. Όλα αυτά μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν καλά τη δουλειά τους και προσπαθούν να σώζουν τους συνανθρώπους τους. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ να γίνει σε πραγματική κλίμακα κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γι' αυτό και εμείς όσο μπορούμε συνδράμουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ξεκίνησαν ήδη να εφοδιάζονται οι δύο γεωτρήσεις στην περιοχή στα Άμφια και στην Αρίσβη, στην περιοχή Λοφαρίου του Δήμου Σαπών, σύμφωνα και με τον Δήμαρχο Σαπών Γιώργο Πιλιλίτση.
Ξεκινούν οι εξοπλισμοί των δύο γεωτρήσεων στο Δήμο Σαπών, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σαπών Γεώργιο Πιλιλίτση. Οι γεωτρήσεις θα γίνουν στις περιοχές Αμφίου Αρίσβης και στην περιοχή του Λοφαρίου. Η πρώτη θα είναι αδρευτική, ενώ η δεύτερη υδρευτική. Ξεκινάμε γεωτρήσεις, εξοπλισμό δύο γεωτρήσεων. Η μία που βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ Αμφίων και Αρίσβης, η οποία θα είναι αρδευτική, θα βοηθήσει τους φτωχούς αγρότες. Καθώς επίσης η δεύτερη είναι υδρευτική στην περιοχή του Λοφαρίου. Έχει αποπερατωθεί πλέον η χαρτογράφηση του Δήμου Σαπών και θα γίνει εγκατάσταση των πινακίδων, ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν από το Leader Plus, το οποίο πιστεύουμε και αυτό σε περίοδο ενός μηνός περίπου θα έχει ολοκληρωθεί. Αρκετά μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των Κομωτινέων σε μια μεγάλη γιορτή που διοργάνωσαν 4 δημοτικά σχολεία της Κομωτινής σε συνεργασία με ερασιτέχνες βιοκαλλιεργητές και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βυζαντινού Φρουρίου για την διάσωση και την διάδοση των ντόπιων ποικιλιών. Μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στη γιορτή που διοργάνωσαν 4 δημοτικά σχολεία της Κομωτινής, το 5ο, το 7ο, το 8ο και το 9ο, συνεργασία με ερασιτέχνες βιοκαλλιεργητές και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βυζαντινού Φρουρίου για την διάσωση και διάδοση ντόπιων ποικιλιών. Τα τελευταία χρόνια οι ντόπιες ποικιλίες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί επειδή αντικαταστήθηκαν από τα υβρίδια. Γιατί είναι μια κληρονομιά η οποία κοντεύει να εξαφανιστεί, έχουν αντικατασταθεί από τα υβρίδια και πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να τις διατηρήσουμε, γιατί είναι σπόροι που έφτασαν στα χέρια μας μέσα από το πέρασμα των αιώνων. Καθημερινά ο κόσμος πανικοβάλλεται από τα διατροφικά σκάνδαλα που ξεσπούν και δεν ξέρει πώς να προστατευτεί. Εμείς λοιπόν δίνουμε σήμερα μία πρόταση, παροτρύνουμε τον καθένα να καλλιεργήσει μόνο σε ένα μέρος της τροφής του, είτε παίρνοντας τις ντόπιες ποικιλίες είτε τα σποράκια που δίνουμε, έτσι ώστε να βελτιώσει την ποιότητα τη ζωή του, να έχει καλύτερη τροφή και άρα καλύτερη ζωή. Πόσα παιδιά συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια? Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν κάθε χρόνο και περισσότερα παιδιά. Ξεκινήσαμε μόνο το 1ο δημοτικό σχολείο. Τα επόμενα 2 χρόνια ήταν και το 4ο δημοτικό σχολείο. Φέτος είναι 4 δημοτικά σχολεία. Το 5ο, το 7ο, 8ο και το 1ο δημοτικό σχολείο. Συνεργαζόμαστε και με το Πελίτη, που είναι μη κυβερνητική οργάνωση για την διάσωση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών. Και ήρθαν κοντά μας ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περιφέρειας Βυζαντινού Φρουρίου να μας βοηθήσουν και αυτοί και κάποιοι ερασιτέχνες βιοκαλλιεργητές. Ο Δήμος Κομωτινής είναι δίπλα στην προσπάθεια αυτή, επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Βασίλης Κυπριανίδης. Νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο, γιατί έτσι μπορεί κανείς να διασώσει αυτό που λέμε το γνήσιο και το αυθεντικό. Είναι αυτό που χρειάζεται πραγματικά αυτόν τον καιρό, σε πείσμα όλων αυτών που θέλουν να μας πασάρουν, να μας πλασάρουν τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Έχει σχέση με την υγιεινή μας, έχει σχέση με την υγιεινή διατροφή. Νομίζω επίσης και με το ίδιο το περιβάλλον, γιατί με την βιοκαλλιέργεια αποφεύγεται η χρήση, η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων, πράγμα που σημαίνει ότι λιγότερα φυτοφάρμακα, καλύτερο περιβάλλον, και το περιβάλλον αυτό το οποίο ζούμε, μέσα στο οποίο δημιουργούμε, και είναι αυτό το οποίο, από το οποίο εξαρτώμεθα. Και αν δεν το προσέξουμε, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα μας εκδικηθεί. Συγχαρητήρια λοιπόν, και νομίζω ότι σαν Δήμος θα κάνουμε κάθε τι για να ενισχύσουμε αυτή την εκδήλωση. Μηδαμινό φαίνεται πως είναι το ενδιαφέρον των μελών του Κυνηγητικού Συλλόγου της Κομωτινής στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το πρωί. Θέματα που συζητήθηκαν ήταν η αγαστή συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Ροδόπης και η προσοχή στην εκπαίδευση των σκύλων τους. Μηδαμινό ήταν το ενδιαφέρον των μελών του Κυνηγητικού Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν σήμερα. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η αγαστή συνεργασία του Συλλόγου με την Διεύθυνση Δασών Ροδόπης. Στην προσπάθεια του Κυνηγητικού Συλλόγου Κομωτινής για την ενίσχυση της Άγριας Πανίδας, μέλη του Συλλόγου πραγματοποιεί συνεργασία με την Διεύθυνση Δασών Ροδόπης δεν τροφητεύσει στην ορεινή περιοχή. Συγκεκριμένα φύτεψαν 500 δέντρα στην περιοχή Κερασιάς και 150 δέντρα στην περιοχή Εύθυμου πάνω από το καταφύγιο του Δήμου Ιάσμου.
Το δεύτερο πιο σημαντικό θέμα ήταν η προσοχή στην εκπαίδευση των σκύλων, καθώς ο κυνηγητικός σύλλογος Κομωτινής έφυσε την προσοχή των μελών του, ώστε η εκπαίδευση των κυνηγητικών σκύλων που διαθέτουν να γίνεται μόνο στις ζώνες εκγύμνας κυνηγητικών σκύλων και όχι ανεξέλεγκτα, γιατί βρισκόμαστε περίοδο φωλεοποίησης και αναπαραγωγής της άγριας πανίδας. Σίγουρα θα πρέπει να ακούσουμε για τα προβλήματα που υπάρχουν από τους ίδιους τους κυνηγούς. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να ακούσουμε τους επιστήμονες, οι οποίοι πλέον έχουν την εντολή της διοικήσεως να μας φέρουν τις σκέψεις και προτάσεις, και εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι και αρμόδιοι να προβούμε στην υλοποίηση αυτών των αποφάσεων. Σε ό,τι αφορά το θέμα το σημερινό της διοικητικής απολογίας και του οικονομικού απολογισμού, και επιτρέψτε μου να λέω ότι σαν διοίκηση απολογούμεθα, έτσι θέλω να το δουν οι συνάδελφοι, εδώ στις γενικές συνελεύσεις παίρνονται αποφασίου στην περιοχή, δεν αγγίζει ούτε το 5% από τα δισεκατομμύρια που ειστρέφουν στον κρατικό κουρβανά από την έκδοση των αναδειών. Μπορούν να, οι σύλλογοι πλέον λειτουργούν με σοβαρότητα, μπορούν να υπάρξουν πολύ μεγαλύτερα ποσά, στη διαχείριση των οποίων είμαστε πρόθυμοι να ανταποκριθούμε, στην πλειονότητα αυτών, για φιλοθερματικές δράσεις οι οποίες θα βελτιώσουν το περιβάλλον, το ενδυμικό θύραμα. Σειρά έχουν τώρα λίγες διαφημίσεις. Εκπρόσωποι των νεολαίων ποντιακών σωματείων Ελλάδας αντάμωσαν για πρώτη φορά στην Κομωτινή με αφορμή την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Πρόσωποι των νεολαίων ποντιακών σωματείων Ελλάδος αντάμωσαν για πρώτη φορά στην Κομωτινή με αφορμή την ημερίδα που πραγματοποίησε η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο Σύλλογος Ποντιακής Νεολαίας Ροδόπης Τραπεζούντα. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε μία σύσκεψη σήμερα στην Κομωτινή και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία τον Δήμο της Κομωτινής και βεβαίως τους συλλόγους της περιοχής που μας υποδέχτηκαν. Υπάρχει μία πλειάδα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με πρώτον τον Αντιπρόεδρο της Πανποντιακής Ομοσπονδίας, τον κύριο Αντωνιάδη, και αντιπροσωπεία σημαντική, όπως είπαμε, από την Πανποντιακή Ομοσπονδία και επίσης από την Επιτροπή, τη Θεματική Επιτροπή για τη Γενοκτονία. Γιατί η Πανποντιακή Ομοσπονδία, ανάμεσα στις άλλες επιτροπές που έχει συγκροτήσει τις θεματικές, μία και σημαντικότερη, θα έλεγα, είναι αυτή που ασχολείται με το θέμα της γενοκτονίας. Επειδή σε ένα μήνα τιμάται η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, γίνεται μια κινητοποίηση για να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, στην κεντρική εκδήλωση που θα γίνει 19 Μαΐου. Η συμμετοχή της Θράκης, όπως και όλης της περιφέρειας, είναι σημαντική όχι μόνο για λόγους αριθμητικούς, αλλά και για λόγους συμβολικούς. Για την Πανποντιακή Ομοσπονδία, ιδιαίτερα για εμάς που ζούμε στην περιφέρεια αυτή, ξέρουμε ότι η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στη Θράκη. Επικίνδυνες κινήσεις, πτώσεις, λαβές περίεργες, χαμηλό παιχνίδι περιλάμβανε το δίωρο πρόγραμμα με τον τίτλο Καποέρα στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής από μέλη του γκρουπ στον ομό Ροδόπης. Ακροβατικές επικίνδυνες κινήσεις, πτώσεις, λαβές, χαμηλό παιχνίδι περιλάμβανε το δίωρο πρόγραμμα Καποέρα του γκρουπ στον ομό Ροδόπη στην κεντρική πλατεία Κομωτινής. Πολλοί σταμάτησαν για να τους θαυμάσουν. Πολύ ωραία χορεύει, έχει τρομερή ευληξία και είναι πολύ ωραίο θέαμα. Σου αρέσει? Ωραίο, ναι. Είναι τρομερός. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Σε εντυπωσίασε? Πάρα πολύ. Γιατί το παρακολουθείς? Μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική σε συνδυασμό με την πολιτική τέχνη. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Σου αρέσει?
Ένα. Καποέρα, πολεμική τέχνη συνδυασμένη με χορό και μουσική. Είναι κάτι που αποτελεί τρόπο ζωής για όσους ασχολούνται με την τέχνη αυτή. Βραζιλιάνικη πολεμική τέχνη συνδυασμένη με χορό και μουσική και πολύ, πολύ ενόργανη, όπως το λέμε εμείς, πολλές ασκήσεις ενόργανης γυμναστικής, κροβατικά. Αλλά πιο πολλοί λένε ότι δεν δίνει ξύλο στην αγορά, που δεν είναι αλήθεια φυσικά. Είναι κάτι το οποίο εμείς το λέμε τρόπο ζωής για μια ζωή και είναι κάτι που πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε καθημερινά, να εξασκείς το σώμα σου, και εγώ δεν είμαι σε κατάλληλη φόρμα για κάτι τέτοιο. Όλα ασκήσεις, όλα προπόνηση, όλο γυμναστική, βάρη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για να κρατιέσαι σε καλή κατάσταση, για να μπορείς να εξασκήσεις αυτό το άθλημα. Το συγκρότημα πόσα μέλη αποτελείτε? Το συγκρότημα της Κομωτινής, το group της Κομωτινής. Το group της Κομωτινής το έχουμε μέσα σε 2 γυμναστήρια αυτή τη στιγμή και είναι γύρω στα 20-25 άτομα. Τα μουσική να δίνει το ρυθμό στο όλο το παιχνίδι, να μπορούμε να παίζουμε κι εμείς με το ρυθμό, να κάνουμε τις ακροβατικές μας ασκήσεις, να κάνουμε τις επικίνδυνες κινήσεις, τις κλωτσιές, τις αγωνιές, τις γροθιές, ξέρω εγώ, τις πτώσεις, τις λαβές, τα κλειδώματα. Και στη συνέχεια έχει χαμηλό παιχνίδι που λέμε, αγκόλα που το λέμε εμείς, είναι η παραδοσιακή μορφή της καποέρα. Παίζεται χαμηλά και αργά. Μετά κάναμε regional, η οποία είναι γρήγορη, και μετά παίξαμε και λίγο Ιούνα, που είναι ένας ρυθμός που παίζεται μόνο για ακροβατικά ή μόνο για δυνατά χτυπήματα, μόνο για λαβές. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με... Εγώ κάνω γύρω στα 7,5, 8 χρόνια το καλοκαίρι, αλλά με το δάσκαλο της Θεσσαλονίκης που ήρθε πριν 4-5 χρόνια. Ένα χαρακτηριστικό από ό,τι βλέπω είναι ότι δεν φοράνε παπούτσια. Ναι, επειδή ο χορός είναι βραζιλιάνικος, όπως είπα και πριν, αν και έχει τις ρίζες του στην Αφρική, όπως καταλαβαίνετε, στη Βραζιλία δεν νομίζω να φοράνε παπούτσια για κάτι τέτοιο, και ούτως ή άλλως σκληραγώγηση. Μαθαίνουν τα πόδια, συνηθίζουν στη σκληραγώγηση να μην πονάς, να μην κάνεις. Εγώ έκανα περισσότερο το ακριβατικό μέρος της καβέρα. Κλωτσιές στην αέρα, κινήσεις και τούμπες στον αέρα, ας πούμε, όλα αυτά. Ενώ έκανα γυμναστική περισσότερο. Συνδυασμό με κλωτσιές. Πόσα χρόνια σου? Εγώ είμαι 8 χρόνια. Ξέρω μαζί με τον Γιώργο. Και συνεχίζουμε. Αποτελεί και για σένα ένα τρόπο ζωής? Ναι, όντως. Έτσι είναι. Έχει γίνει πια τρόπο ζωής. Έχει κολλήσει το μικρόβιο της καβέρα. Και όσο περισσότερο ασχολείσαι, τόσο περισσότερο εντάζεσαι, μαθαίνεις καινούργια πράγματα, γνωρίζεις τη βραζιλιάνικη κουλτούρα και είναι πολύ ωραία. Παροτρύνεις και άλλους νέους να ασχοληθούν? Ναι, είναι μια πολεμική τέχνη από τις λίγες που κρατάει ακόμα την παράδοσή της, και επειδή είναι αρκετά παλιά πολεμική τέχνη, κρατάει τα στάνταρ και δεν επιτρέπει νέους να ξεφεύγουν, επειδή απαιτεί σκληρή προπόνηση και σκληρή δουλειά. Έτσι είναι ό,τι καλύτερο για τους νέους. Και αυτές οι ευχάριστες εικόνες, κυρίες και κύριοι, ολοκλήρωσαν τα απόψινό βραδινό δελτίο από το Art Channel. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα, ευχές για μια όμορφη εβδομάδα. Γεια σας.